στη Γάζα έχει δημιουργήσει πέραν των προφανών και μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, κάνοντας τη ζωή εκεί αβίωτη. Η κλίμακα και ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα του πολιορκημένου θύλακα έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις να θεωρηθεί ως οικοκτονία και να διερευνηθεί ως πιθανό έγκλημα πολέμου. Τι σημαίνει ο όρος οικοκτονία? Ο όρος οικοκτονία σχηματίστηκε κατά αναλογία με τη σύνθετη λέξη γενοκτονία και σημαίνει καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Τον όρο προσπάθησε να εισάγει στο διεθνές δίκαιο ως έγκλημα πολέμου μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων και δικηγόρων, σύμφωνα με την οποία ως οικοκτονία θεωρούνται οι απρόβλεπτες πράξεις που διαπράττονται με γνώση ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα σοβαρής είτε εκτεταμένης είτε μακροπρόθεσμης βλάβης στο περιβάλλον που προκλήθηκαν από αυτές τις πράξεις. Με βάση αυτό τον ορισμό, διερευνάται το ενδεχόμενο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα να συνιστούν οικοκτονία. Ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις όμως? Στη Ράφα δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό, ενώ τα λίμματα και τα απόβλητα συσσωρεύονται. Οι κάτοικοι φοβούνται ότι ο αέρας που αναπνέουν είναι μολυσμένος από καπνό και σωματίδια και ότι το νερό μεταφέρει ασθένειες. Το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα έχουν μολυνθεί από πυρομαχικά και τοξίνες, η θάλασσα είναι πνιγμένη από λίμματα και απόβλητα και ο αέρας είναι μολυσμένος από καπνό και σωματίδια. Οπορώνες, ελαιώνες και χωράφια έχουν ισοπεδωθεί από τις βόμβες και μπουλντόζες, ενώ δορυφορικές εικόνες που έχει δημοσιεύσει ο Guardian δείχνουν να έχει καταστραφεί περίπου το 38-48% της επιφάνειας των δέντρων. Σύμφωνα δε με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, ο βομβαρδισμός κατοικημένων περιοχών μπορεί να μολύνει το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα μακροπρόθεσμα τόσο μέσω των ίδιων των πυρομαχικών, όσο και μέσω των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει και τα οποία απελευθερώνουν επικίνδυνα υλικά όπως ο αμίαντος, βιομηχανικές χημικές ουσίες και καύσιμα στον αέρα, στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα.